τίποτα σήμερα. Νομίζω ότι το θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι. Παίξαν με πάθος τα παιδιά και νομίζω κρίθηκε και το παιχνίδι. Νομίζω ότι κάναμε αρκετά λάθη στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά και η Νίκη είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ έντονους παίχτες. Τα εκμεταλλεύτηκε και μπήκε στο παιχνίδι. Το διεκδίκησε τη ισόρροπηση του παιχνιδιού. Απλώς ήμασταν ισοψήφιοι, πιστεύω, και πιο εύστοχοι. Καταφέραμε σε κάποιες στιγμές να περιορίσουμε τον Καραγιώργο, προσπαθήσαμε να κουράσουμε όσο μπορούσαμε τον Άνι. Ήταν πολύ καλός ο Φώτης ο Τάσος. Από εκεί και πέρα παίξαμε με ψυχή και κυκρίθηκε το παιχνίδι. Έτσι, καλή πορεία θα ευχηθώ στη Νίκη. Αυτό, τίποτα άλλο. Δύο λόγια για την ατμόσφαιρα του ντέρμπι εδώ στο Πειθό. Εντάξει, είχαμε πει από την αρχή ότι δεν θέλουμε ακρότητες. Θέλουμε τον κόσμο, εντάξει. Θέλουμε να μας βοηθήσει. Δεν θέλουμε ακρότητες. Τουλάχιστον αντικείμενα δεν πετάχτηκαν. Τώρα μερικά πράγματα που άκουσαν σίγουρα δεν αντιπροσωπεύει τα παιδιά. Εντάξει, είναι μια κόντρα που υπάρχει. Είτε ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Νέα Ιωνία, είτε η Νίκη έρχεται στη Νέα Δημητριάδα. Νομίζω ότι πρέπει να εκλείψει τουλάχιστον το πάση. Γιατί νομίζω ότι όλα τα παιδιά μεταξύ τους είναι φίλοι. Δεν έχουν να χωρίσουν. Πολλοί μάλιστα από τους παίκτες που παίζουν στις δύο ομάδες έχουν παίξει και στις δύο ομάδες. Πολλά παραδείγματα. Παρασκευά που παίζει στον Ολυμπιακό τώρα έχει ξεκινήσει από την Νίκη. Ο Γιάννης ο Καραγιώργος, ο Παναγιώτης ο Τσόλης, ο Παναγιώτης ο Νάκης έχουν παίξει και αυτοί στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Για τη συνέχεια πιστεύω θα τερματίσετε πρώτη στην Ελλάδα. Εντάξει, εμείς έχουμε από την αρχή. Εμείς έχουμε από την αρχή πάλι ένα. Εντάξει, να είμαστε. Να είμαστε σοβαροί. Την άλλη εβδομάδα παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μέσα στον Αλμυρό. Εντάξει, πρέπει να χαρούμε το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα να είμαστε προσγειωμένοι. Νομίζω ότι η χαρά είναι ότι κέρδισε ένα τοπικό ντέρμπι. Χάσαμε από την ανάλυση στο ντέρμπι το τοπικό. Νομίζω βέβαια υπάρχει. Νομίζω ότι κερδίζει μια από τις διεκδικήτρες του Κυριακή. Γι' αυτό νομίζω υπάρχει και η χαρά αυτή. Αυτά τώρα. Και πάλι θα ευχηθώ καλή συνέχεια, να είμαστε υγιείς, εντάξει, καλά Χριστούγεννα, γιατί έρχονται καλά Χριστούγεννα, μην ξεχνά. Και να βγει η πόρτα μας από τις δύσκολες καταστάσεις που είσαι. Αυτά, νομίζω, αυτά είναι που πρέπει να προσέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ.